Με κάτι που είπε ο Μαρκ Τουέιν, πάντα ντροπιάζομαι όταν με παρουσιάζουν. Ποτέ δεν λένε αρκετά. Κατασκευάζω χάρτες του εγκεφάλου και με αυτό έχω ένα πρόβλημα με την εικόνα μου. Συνάντησα πρόσφατα μία κυρία σε ένα συνέδριο νευροεπιστημών που είχε χρησιμοποιήσει το πρώτο άτλαντά μου εδώ και 40 χρόνια για να κάνει τη διατριβή της. Και μου λέει, «George Paxinos, νόμιζα πως ήσουν πεθαμένος». Μια άλλη φορά έδινα μια ομιλία στο Μόνακο και μία σπουδάστρια λέει σε μία άλλη, «Είδες τον Παξινό?» «Ναι, είναι απάνω στο ράφι μου». Θέλω να πω ορισμένα πράγματα υπέρ του εγκεφάλου για να δικαιολογηθώ γιατί τον μελετάω ή μελετάω αυτό το όργανο για μισόν αιώνα. Και αρχίζουμε εδώ. Ο Αρουραίος, το πρώτο βιβλίο. Και εδώ πέρα βλέπουμε τον Έσωπο, η Αλεπού εισήλθε στο σπίτι ενός ηθοποιού και ενώ ανακάτωσε τα πάντα, ανέσυρε μια μάσκα, ένα υπέροχο, υπέροχη απομίμηση ενός ανθρωπίνου κεφαλιού. Έβαλε το πόδι της επάνω και είπε, «Τι υπέροχο κεφάλι, εν τούτης δεν έχει καμία αξία, γιατί είναι εντελώς χωρίς μυαλό». Κάποια ιστορικά στοιχεία. Δεν είναι εύκολο χωρίς εντατική μελέτη να αντιληφθεί κανείς ότι ο εγκέφαλος έχει να κάνει κάτι με το νου, ότι δημιουργεί το νου και είναι υπεύθυνος για τα αισθήματα, για τις αισθήσεις, για τις κινήσεις μας. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, παρόλη τη φροντίδα για τους νεκρούς, κρατούσαν την καρδιά, αλλά απερίσκεπτα πέταγαν τον εγκέφαλο και έστειλαν γενναίες φαραώ ανεγκέφαλους στην μεταθανάτιον ζωή. Ορισμένοι προσοκρατικοί φιλόσοφοι απέρριψαν θεούς και μαγεία για εξηγήσεις για φυσικά φαινόμενα, αλλά και ψυχολογικά φαινόμενα. Και θεωρείται ότι ο Αλκμαίων από το Κρότονε, το παλιό Κρότονα της Μάνια Γκρέτσια, της Μεγάλης Ελλάδος, ήταν ο πρώτος που βρήκε τη σχέση μεταξύ εγκεφάλου και νου. Και αυτή η σχέση επέρασε μετέπειτα στη Σάμο, όπου ήταν ο μεγαλύτερος γιατρός της αρχαιότητος, ο Ιπποκράτης, ο οποίος κάνει μια συγκλονιστική παρατήρηση. Οι άνθρωποι οφείλουν να γνωρίζουν ότι από τον εγκέφαλο και μόνον από αυτόν προέρχονται η χαρά, η ευχαρίστηση, το γέλιο, η λύπη, ο πόνος και τα δάκρυα. Χάριν σε τούτο έχουμε γνώση και ακούμε και βλέπουμε και καταλαβαίνουμε τη διαφορά μεταξύ του αισχρού και του καλού, μεταξύ του κακού και του αγαθού και τη διαφορά μεταξύ της ευχαρίστησης και της λύπης. Και αυτή η... εδώ έχουμε τον Ιπποκράτη και με αυτή την έννοια ο εγκέφαλος είναι η κήτη του ποταμού που διοχετεύεται η συνείδησή μας και λαξεύεται από την οικογένεια που γεννηθήκαμε, την κοινωνία που βρεθήκαμε και το περιβάλλον, το υπόλοιπο που ενέργησε πάνω μας. Όπως ο Πραξιτέλης λάξεψε τον Ερμή, όπως ο Φιδίας λάξεψε τον Απόλλωνα στη ζωφόρο του ναού του Διού στην Ολυμπία από παριανό μάρμαρο, έτσι λαξεύει και η εμπειρία τον εγκέφαλο το δικό μας. Αυτή η σκέψη ότι ο εγκέφαλος ευθύνεται για τη συμπεριφορά μας, για το νου και όχι η καρδιά, δεν είναι ακόμα εντελώς αποδεκτή και πολλοί κόσμοι, σχεδόν όλοι, θεωρούν ότι η καρδιά έχει να κάνει κάτι με τον έρωτα.
Δηλαδή ακολουθούν τους αρχαίους Αιγύπτιους σε αυτό και όχι τον Ιπποκράτη. Ζητούσα μια κάρτα να στείλω στην αγαπημένη μου του Αγίου Βαλεντίνου και βρέθηκα αντιμέτωπος με κάπου 300 κάρτες. Όλες είχαν τουλάχιστον μια κόκκινη καρδιά επάνω τους. Καμία τον εγκέφαλο. Με εξανάγκασαν να γράψω ένα άρθρο στην εφημερίδα. «Λατρεία μου, σ' αγαπάω από τα βάθη του εγκεφάλου μου». Το διάβασε μία δημοσιογράφος του ραδιοσταθμού Αυστραλίας και μου τηλεφωνάει. «Ισχυρίζεστε ότι η καρδιά δεν έχει να κάνει τίποτα με τον έρωτα». Λέω, «Εάν εγώ λάβω σε μία μεταμόσχευση την καρδιά τη δικιά σου, δεν πρόκειται να ερωτευθώ τον άντρα σου». Μου λέει, «Τι κρίμα και είναι τόσο καλός άνθρωπος. Η καρδιά δεν χρειάζεται για τον έρωτα. Αλλά ούτε και η ψυχή χρειάζεται για την ψυχολογία. Η ψυχολογία έχασε την ψυχή της το 1930. Οι ψυχολόγοι δεν χρησιμοποιούν τον όρο ψυχή. Η ψυχολογία είναι η μελέτη της συμπεριφοράς. Εάν η ψυχή είναι εκεί που εδρεύει η λογική, που οι αριθμοί γίνονται αισθήσεις, που πλάθεται η αγάπη, που αποταμιεύονται οι αναμνήσεις, τότε δεν χρειάζεται να υποθέσουμε ότι υπάρχει ψυχή, γιατί υπάρχει ήδη ένα όργανο που κάνει αυτές τις λειτουργίες. Ο εγκέφαλος αποφασίζει σύμφωνα με το γεννητικό πρίκισμα που έχουμε και τις εμπειρίες τις οποίες έχει υποστεί. Ποιος δεν θα ήθελε να χάσει τις ανεπιθύμητες επιθυμίες, τους καταναγκασμούς, τις αιμονές, την αγάπη χωρίς ανταπόκριση. Είμαστε σκλάβοι του χθες. Αποφασίζουμε σήμερα, σύμφωνα με πώς έχει διαμορφωθεί ο εγκέφαλός μας μέχρι τώρα. Αλλά το σήμερα είναι το χθες του αύριο. Και οι ψυχολόγοι βρίσκουν την ευκαιρία να επηρεάσουν το πρόσωπο για να δημιουργήσουν ένα κάπως διαφορετικό εγκέφαλο και αύριο αυτός ο καινούριος, λαξευμένος κάπως διαφορετικά εγκέφαλος, να λειτουργήσει κάπως διαφορετικά. Και έτσι υπάρχει και ελπίδα και εδώ ότι οι αιματοσκελετιστές δεν θα φορούν και αυτοί το κράνος αν μάθουν ότι οι νευρώνες που χάνουν σε μια σύγκρουση δεν ανακτούνται και είναι πλέον ανάπηροι σε κάποιο σημείο πνευματικός, διανοητικός, όταν χτυπήσουν το κεφάλι τους. Τώρα να σας αναφέρω, ελπίζω να σας έπεισα, ότι ο εγκέφαλος δεν είναι ένα μελιτέο όργανο. Και αν δεν σας έπεισα ακόμα αυτά που είπε ο Αλκμαίωνας και ο Ιπποκράτης, θα σας πω ότι είπε κάποιος άλλος, που δεν θεωρείται αισιόδοξο στη ζωή, ο Woody Allen, είπε, ο εγκέφαλος είναι το δεύτερο πιο αγαπητό μου όργανο. Και τώρα να σας αναφέρω για το turning point, δηλαδή πώς επηρεάστηκε η δική μου διαδρομή στην επιστήμη από μία συγκυρία. Είχα πάει στο Cambridge για ένα sabbatical και εκεί ήρθα αντιμέτωπος με μία χρώση του εγκεφάλου που ήταν εντελώς διαφορετική από τη συνήθι χρώση που χρησιμοποιούσαν ο κόσμος για να φτιάξει άτλαντες. Και να κοιτάξετε, το σύνηθες ήταν ότι οι άτλαντες φτιαχνόταν με αυτή τη χρώση. Κοιτάξτε να συγκρίνετε αυτή τη χρώση με αυτή. Αυτή τη χρώση είναι που χρησιμοποίησα εγώ για πρώτη φορά σε άτλαντες αρουραίου, πυθίκου, τινού και ανθρώπου. Και βρήκα και τις αντιστοιχίες. Και μας επέτρεψε αυτή η χρώση να βρούμε περιοχές που δεν ήταν γνωστές μέχρι τότε στην επιστήμη, 91 περιοχές. Θα σας αναφερθώ για την μία που πρόσφατα βρήκαμε, η οποία παρουσιάζει κάποια ιδιαιτερότητα. Λοιπόν, αυτή η χρώση δεν χρειάζεται να είσαι μεγάλος νευροανατόμος να δεις πού είναι τα σύνορα από τις περιοχές στον εγκέφαλο. Εδώ πέρα βλέπετε με ισχυρό τόνο ορισμένους πυρήνες.
Οι πυρήνες θα σας ανακαλύψουν. Οι πυρήνες με ανακαλύψαν εμένα. Δεν είχα ανάγκη να τους εξετάσω λεπτομερώς. Εκτός έναν που με τυράννησε για κάπου 30 χρόνια, να βρω τι συμβαίνει, και είναι αυτός που βλέπετε εδώ στην άκρη. Τι συνέβη, ότι το και 30 χρόνια τον είδα αυτόν τον πυρήνα, ένα μέρος του εγκεφάλου που δεν το είχα δει στον Αρουραίο, δεν το είχα δει στον Πίθηκο και με ανησυχούσε, γιατί αν δεν δεις κάτι στα άλλα ζώα, ανησυχείς. Πιθανώς να μην βλέπεις σωστά, γιατί ιδιαίτερα με τον Πίθηκο, πιθανώς δεν υπάρχει καμία διαφορά στον εγκέφαλο του Πίθηκου και το δικό μας. Και θα σας δείξω εδώ, εδώ το Marmoset. Εδώ ένα μικρός πίθηκος, καθώς βλέπετε, μέγεθος ενός μικρού αρουραίου. Αλλά έχει εγκέφαλο πρωτεύοντος, όπως ο δικός μας ο εγκέφαλος. Και οι περιοχές είναι αντίστοιχες. Επειδή δεν το βρήκα εκεί και ούτε και στον αρουραίο, ανησυχούσα ότι πιθανώς να ήταν κάποιο φάντασμα και όχι πραγματικός πυρήνας που δεν ήταν γνωστός μέχρι εκείνη τη στιγμή στην επιστήμη. Θέλω να σας αφαιρθώ ότι αν δείτε εδώ πέρα έναν από τους μεγάλους πρωτεύοντες, ο Ρακοτάγκο, βλέπετε την ομοιότητα με εμάς και έσωθεν είναι επίσης όμοιος με εμάς, τα μέρη του εγκεφάλου δηλαδή. Και ήθελα να σας να δείξω έναν Ρακοτάγκο, μάλλον έναν χιματζή, αλλά δεν βρήκα ένα χιματζή να μου ποζάρει και έτσι θα δείχνω τον Ρακοτάγκο που βρήκα μια φωτογραφία του. Και έγραψα στο ζωολογικό κήπο του Σίντι να μου δώσει την ευκαιρία να κάνω μια μεταθανάτιον εξέταση σε ένα χιματζή, μια και πεθάνει ένας χιματζής. Μου απήντησαν, δεν έχει πεθάνει χιματζής στο ζωολογικό κήπο για μια δεκαετία. 2 μήνες αφού το λάβω το γράμμα μου, 3 χιματζίδες πεθάνανε. Ευτυχώς που δεν υποψιαστήκαν εμένα και μελέτησα τον εγκέφαλο ενός από αυτού για σε ορισμένες περιοχές, αλλά δεν ήλεγξα ακόμη εάν υπάρχει αυτή η περιοχή στο χιματζή. Ξανά η ανησυχία μου για τούτη την περιοχή του εγκεφάλου που εντόπισα στον άνθρωπο ήταν, υπάρχει στον άνθρωπο, αλλά γιατί να μην υπάρχει στους άλλους πρωτεύοντες. Πιθανώς να μην υπάρχει καμία διαφορά και ξαφνικά να βρω διαφορά ανησυχούσα. Αλλά ετόλμησα τελικά, γιατί βρήκα κάτι άλλο που βοήθησε και αυτό έχει να κάνει με το ότι σε τομές του νοτιού μυελού που έγιναν για να ελαφρυνθεί ο πόνος, τώρα δεν γίνονται αυτές, στην εποχή του 60 γινόταν, αλλά είχα την ευκαιρία να μελετήσω ένα εγκέφαλο ανθρώπου που πέθανε μετά τέτοια επέμβαση, βρήκαμε ότι υπήρχαν διακλαδώσεις από νευρώνες του νότιου μυελού που τελειώναν εκεί, σε εκείνη την περιοχή που τώρα εμείς ονομάσαμε ενδοσχηνιοειδής πυρήνας. Δηλαδή, είχα και ένα άλλο δεδομένο. Και τότε λέω, αυτός πρέπει να είναι πυρήνας. Ελπίζω να υπάρχει και στους άλλους πρωτεύοντες, αλλά και να μην υπάρχει, δεν αποκλείεται ο άνθρωπος να έχει κάποια ιδιαιτερότητα στο ότι έχουμε κάποιες διαφορές με τους συγγενείς μας και ήθελα να σας πω ότι αυτός ο πυρήνας βρίσκεται μέσα σε μία διαδρομή, με ένα highway, ένα δρόμο μεγάλο από διασυνδέσεις από το νοτιαίο μυελό προς την Πάρη Κεφαλίδα και αυτές οι πληροφορίες που έρχονται από το νοτιαίο μυαλό έχουν να κάνουν με την αφή, με την πίεση, με τη δόνηση, με τη θέση των άκρων, με τον πόνο και όλα αυτά μπορούν να ενημερώσουν την παρεγκεφαλίδα ώστε να κατευθύνει την κίνηση και να έχει λεπτή κινητικότητα, καλύτερη δηλαδή από ό,τι ξέρουμε ορισμένοι οι άλλοι πρωτεύοντες έχουν. Δηλαδή, δεν αποκλείεται αυτός ο πυρήνας που είναι σε αυτό το ποταμό από πληροφορίες που φτάνουν στην παρεγκεφαλίδα, η οποία κατεξοχήν ασχολείται με την κίνηση. Αυτός ο πυρήνας και ο ίδιος να είναι αναμειγμένος, να έχει λειτουργική σχέση με την κινητικότητα. Αυτό δεν το ξέρουμε εμείς.
υποθέτουμε λόγω της θέσεως του πυρήνος, εμείς απλώς έχουμε ανακαλύψει μία νησίδα στο Αιγαίο. Κάποιος άλλος πρέπει να το ελέγξει αν η νησίδα είναι κατοικημένη, αν έχει δάση, αν έχει ποδηλατόδρομους. Και εάν αυτός ο πυρήνας, για πρώτη φορά δηλαδή, βρίσκουμε εμείς ένα πυρήνα στον άνθρωπο και το ζητάμε στα πειραματόζωα, συνήθως είναι το αντίθετο, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να λάβεις τον ιστό, τον εγκέφαλο, σε καλή κατάσταση από πειραματόζωα, παρά από τον άνθρωπο, που πρέπει να περιμένεις 10 ώρες πριν το λάβεις και αλλοιώνεται ο εγκέφαλος. Και δεν αποκλείεται ότι να είναι αυτός ο πυρήνας πιο μεγάλος σε μας και να αντιστοιχεί αυτό στο ότι έχουμε καλύτερη δυνατότητα λεπτής κινητικότητας από ότι ο χιματζής. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα χιματζή να έπαιζε με ίδια δεξιοτέχνια το μπουζούκι στο «Περασμένες μου αγάπες» όπως ο Μανώλης Χιώτης. Και θέλω να σας αφήσω με την αρχική σκέψη του Ιπποκράτη στην αρχαία ελληνική, δύο από τις πιο συγκλονιστικές προτάσεις που έχουν υποθεί στην νευροεπιστήμη. Σας ευχαριστώ.